Η απεργία των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa επίσημα έληξε το βράδυ της Παρασκευής. Αν όμως δεν βρεθεί λύση, τα συνδικάτα απειλούν με περισσότερες απεργίες στο άμεσο μέλλον. Από την απεργία ακυρώθηκαν 600 από τις συνολικά 1.362 πτήσεις με τα αεροδρόμια του Μονάχου και της Φραγκφούρτης να δέχονται το μεγαλύτερο φόρτο. Συνολικά επηρεάστηκαν περισσότεροι από 18.000 επιβάτες του γερμανικού αερομεταφορέα. Το εργατικό συνδικάτο των πληρωμάτων της Lufthansa, που εκπροσωπεί σχεδόν 21.000 εργαζομένους, προχώρησε σε απεργία για τα μισθολογικά αλλά και για το νομικό καθεστώς του. Η απεργία τελικά πραγματοποιήθηκε παρά τη συμφωνία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και των εκπρόσωπων του εργατικού συνδικάτου για νέο γύρο συνομιλιών μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να βρεθεί η ατζέντα των διαπραγματεύσεων για τα μισθολογικά και το νομικό καθεστώς.